Κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, στην αίθουσα σύνταξης και τον Ισακ Τρανταφυλλίδη. Για μια είδηση της τελευταίας στιγμής, φαίνεται πως οι αντάρτες Χούθη εξαπέλυσαν και νέο χτύπημα στην Ερυθρά Θάλασσα, Ισακ. Και σύμφωνα με όσα αναφέρει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλισης πλοίων Amber, ένα πλοίο φορτηγό τάνκερ ελληνικής ιδιοκτησίας φέρεται να επλήγει από την δεξιά πλευρά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καθώς έπλεε στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν για το μέγεθος της ζημιάς και το άξιο όπλο του πλοίου. Και όταν συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες, προφανώς θα επανέλθουμε στο θέμα. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Σουλιώτη για να δούμε, Γιάννη, τι νεότερες πληροφορίες έχουμε συλλέξει σχετικά με αυτή την απόπειρα των ανταρτών Χούθη να χτυπήσουν ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Λένε τα δεδομένα από το λιμενικό και από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είναι τα εξής. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου ελληνικών συμφερόντων, το οποίο φέρει σημαία Marshall Island. Εκτελούσε δρομολόγια από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ινδία. Το πλήρωμά του είναι όλοι υπήκοοι Φιλιππίνων. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει χτυπηθεί από νάρκη και όχι, δεν έχει δεχθεί πυραυλική επίθεση όπως έχει συμβεί σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά ότι έχει χτυπηθεί από νάρκη. Αυτές είναι, αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες από το λιμενικό. Επίσης, από τις ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι το πλήρωμα είναι όλοι καλά στην υγεία του. Και στην υγεία τους και το πλοίο συνεχίζει προς ένα ασφαλές προορισμό προκειμένου να εκτιμηθεί εκεί το μέγεθος της ζημιάς. Είναι αξιόπλο επομένως, κανονικά. Υποστεί, πριν από περίπου 2 ώρες έχει καταγραφεί αυτό το περιστατικό και οι πληροφορίες που φτάνουν στο Υπουργείο, στο Αρχηγείο του Λιμενικού και το Υπουργείο είναι της τελευταίας στιγμής. Σας τις μεταφέρουμε ακριβώς όπως έχουν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.